Αποστόλου κέρδισε την μπάλα. Ψάχνει να βρει τρόπο να σουτάρει. Έκανε ένα σουτ. Η μπάλα πέρασε out. Λαγός ο οποίος με μία προσποίηση έβγαλε από την τροχιά του και τον Μέγκαχετ και τον Ζησόπουλο. Έκανε τη σέντρα για τον Επαλέ. Ο Επαλέ μία ακόμη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πρόλαβε τον Παπαποστόλου. Ντέζι. Και ο Κομίτης τώρα θέλει να βγάλει το Σαλπικίδη. Σε θέση τέταρτη το Σαλπικίδη. Ο Αμπάρης με τα πόδια στη μεγαλύτερη απόκριση μέχρι τώρα στο παιχνίδι. We had, I think, two good chances. First, when Salpi went face to face by Midem, we should have scored this goal. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, δημιουργήσαμε δύο καλές ευκαιρίες, ειδικά εκείνη η ευκαιρία του Σαλπικίδη που βρέθηκε τέταρτη με τον τερματοφύλακα και έχασε την ευκαιρία. Ο Λαγκός πάντως επιμένει. Βουρσανίδης έκανε τη σέντρα. Ιωάννου πρώτη κεφαλιά, ο καπετάνος μπαίνει στην πορεία της μπάλας, ο Φορτούζη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το σκορ ανοίγει στο Καφταζόγλιο με τον Φορτούζη, ο οποίος πήγε πριν από λίγο στο παιχνίδι να κάνει το 1-0, ενώ έχουμε δυσάρεστες εικόνες στην άλλη πλευρά του γηπέδου, γιατί αρκετοί φίλοι του Ηρακλή έχουν μπει μέσα στο γήπεδο. Να, εδώ δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχουμε ένταση. Αυτή είναι η μία πλευρά ένταση. Στο γήπεδο είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν μπει μερικά μέτρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν λίγο περίεργη η φάση του τέρματος του Ηρακλή. Κατά την επίτευξη του τέρματος, ο Λάιτς μας σήκωσε τη σημαία και μετά την κατέβασε. So the TV will show if it was offside or not, but it looked very like it was offside. Η τηλεόραση θα μας δείξει αν πραγματικά ήταν offside ή όχι. Εμείς από τη στιγμή που βάλαμε τον γκολ, ήμασταν πιο ουσιαστικοί, είχαμε χώρο καθώς ο ΠΑΟΚ πίεση για να ισοφαρίσει και είχαμε χώρο για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες όπως δημιουργηθήκαν για να βάλουμε και δεύτερο γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά τον γκολ βγήκε μπροστά ζητώντας να πατήσει σουτ από τον Εγκομίτη, καταπληκτικό σουτ και πολύ καλή απόκριση από τον Αμπάρη στην γωνιά του. Δεν νομίζω ότι δίνουν συνέχεια στο offside, στο goal, αν είναι offside ή όχι, αλλά στο πώς θα ισοφαρίσουν. Το παιχνίδι ο Σπυρόπουλος το αφήνει να συνεχιστεί. Πάλι υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά των παιχτών του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα δύο παραβάσεις. Από αυτή την κάμερα φαίνεται και σε πρώτο χρόνο ότι ο Παντελής Καπετάνος χρησιμοποίησε το χέρι του, το δεξί του χέρι. Πείτε ότι το βράδυ που θα τα δείξει η τηλεόραση βγουν οι καθηγητές διαιτησίας και πούνε ότι δεν ήταν γκολ, ήταν offside, ήταν πέναλτι, θα αλλάξει κάτι. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Πρέπει να κοιτάξουμε τη δικιά μας ομάδα, να κοιτάξουμε πώς θα συνέλθουμε, να μπορούμε να κερδίζουμε στο μέλλον. Πιστεύω που εμείς το θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και κερδίσαμε. Και έπρεπε να το βάλουμε και μετά το πρώτο γκολ, έπρεπε να το βάλουμε και το δεύτερο. Και για τη φάση του γκολ, να το πω που είμαι σίγουρος που δεν ήμουν offside. Ο Λαγκόρο τώρα σε μια πολύ καλή απόκριση στο σουτ του καπετάνου. Κατσαμπής κάνει την παλιά για τον καπετάνο. Τέτα τέτ με τον Τοχούρογλου. Καθυστερεί. Πάει στην ατομική προσπάθεια χωρίς να πλασάρει. Πραγματικά ένα ντέρμπι με τα όλα του αυτό στο Καφτατζόγλιο ανάμεσα στον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ και κυρίως στο επίπεδο της έντασης και του πάθους με το οποίο διεκδίκησαν οι δύο ομάδες την νίκη στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο από το παιχνίδι αυτό. Είναι το βίντεο που ετοίμασε ο Κώστας Καλαβασιώτης, ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, με τις παρακάμερες του Α και το τι κατέγραψαν πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσα στο γήπεδο. Και μόλις γυρίσουμε, θα σας ενημερώσουμε για την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο Παναγιώτης Βαρούχας θα αναλύσει τις αμφισβητούμενες φάσεις του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο καιρός συμμάχησε με το ποδόσφαιρο και η 15η διακοπή του πρωταθλήματος είχε ανοίξει την όρεξη των φιλάθλων. Από νωρίς το Καφτατζόγλιο άρχισε να υποδέχεται τόσο τους οπαδούς του Ηρακλή όσο και τους 2.000 περίπου οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν την αποστολή της ομάδας του να προσέρχεται στο γήπεδο με πολλά νέα πρόσωπα, μα και με αρκετές απουσίες λόγω τιμωριών και τραυματισμών. Οι γηπεδούχοι πάντως πριν πάρουν θέση στις εξέδρες φρόντισαν να προμηθευτούν αυτόγραφα του Κέννεντι Μπακερτζίογλου και είδη της ομάδας από την μπουτίκ. Δεν είναι καθόλου περίεργο αυτό όταν στο γήπεδο πολλοί γονείς πήραν και τα παιδιά τους. Και ενώ η ατμόσφαιρα δεν προμηνύει άσχημες εικόνες, η ένταση δεν αποφεύχθηκε από την προθέρμανση.
και όχι γιατί επρόκειτο να παίξει εναντίον του Ηρακλείου Μίτσελ που μερικές μόνο εβδομάδες πριν είχε μεταπηδήσει στον ΠΑΟΚ. Απλά η έλλειψη κυκλειδωμάτων δεν έκανε ακόμη τους θερμοκέφαλους Ευρωπαίους. Έβαλε όμως ορισμένους στο διάολο μέσα τους για να υπερβούν διαχωριστικές γραμμές και να προκαλέσουν αψιμαχίες. Με την επέμβαση της αστυνομίας και ανδρών της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, κάθε κατεργάρης βρέθηκε στο χώρο του και το παιχνίδι θα άρχιζε ομαλά. Την ατμόσφαιρα μάλιστα φρόντισαν να γαλινέψουν οι βετεράνοι των δύο ομάδων που πήγαν μαζί στο γήπεδο και κάθισαν παρέα. Ενώ ανάμεσα στους θεατές δέσποζε και η μορφή του Αναστασιάδη που είδε τις δύο πρώην ομάδες του αλλά με την ιδιότητα του προπονητή της Εθνικής Κύπρου. Στα αποδυτήρια οι διαιτητές και οι παίκτες αντάλλασαν ευχές και τα βλέμματα έπεφταν στη μάλλον λίγο μίλη, τη χανιώτησα βοηθό επόπτη κυρία Γκριλάκη. Στη διάρκεια του παιχνιδιού οι προπονητές ήταν ακίνητοι. Ίσως να έκαναν και περισσότερα χιλιόμετρα μπροστά στους πάγκους από ότι οι παίκτες τους. Ο Φρίγκερ πάντως φώναζε πιο πολύ από τον Κοφίδη. Στο δεύτερο ημίχρονο το πάθος είχε φουντώσει από νωρίς. Ο ΠΑΟΚ έχασε μια σημαντική ευκαιρία με τον Εγκομίτη. Είχε χάσει μία ακόμη με τον Σαλπικίδη, αλλά να που εν μέρη ο άγραφος κανόνας του ποδοσφαίρου εφαρμόστηκε. Και την ώρα που όλοι στον ΠΑΟΚ είχαν στο μυαλό τους το πόσο Μίετσελ στον τεμπούτο του αλλά και ο Μαλαδένης θα έδιναν επιθετική όθηση, ένας άλλος επιθετικός, ο Φορτούζη του Ηρακλή, ήταν ο καταλύτης για την νίκη. Με την είσοδό του σκόραρε και ο πάγκος ξέσπασε. Έμπαιναν φύλαθλοι του Ηρακλή στο γήπεδο και οι παίκτες του ΠΑΟΚ πολιορκούσαν τον βοηθό διαιτητή Κούστα. Μεριά που ήμουν εγώ φάνηκε ότι ήταν offside γιατί την παίρνει ο δεύτερος παίκτη ο Φορτούζη που σκόραρε κιόλα και από μια στιγμή ο κύριος Λάιτς μας σήκωσε την σημαία και μετά την κατέβασε. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν. Το σκορ όμως δεν άλλαζε. Ούτε πήραν το πέναλτι που ζήτησαν σε χέρι του καπετάνου. Το συζητήσαμε και με τον διαιτητή. Εγώ την έπιασα την μπάλα με το χέρι, αλλά ο διαιτητής άφησε πλεονέκτημα. Άρα ήταν φάουλ. Και μετά από καθυστερήσεις 6 λεπτών ήρθε το τελικό σφύριγμα και η λύτρωση για τον Ηρακλή. Στο δρόμο για τα αποδυτήρια, ένα ζεστό φιλί ήταν το δώρο του γιου προς τον πατέρα Ηλία Πουρσανίδη.